Καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από το gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις αναμετρήσεις της 8ης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2016, το οποίο αισίως μπαίνει στην δεύτερη εβδομάδα του. Τρεις αναμετρήσεις στην ημερήσια διάταξη, ξεκινώντας στις 4 από την αναμέτρηση της Ιταλίας με την Σουηδία. Στις 7 έχουμε το Τσεχία Κροατία, ενώ η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται στις 10 με την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Τουρκία. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Για το πέμπτο όμιλο, η Ιταλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο Τουλούζ. Πάμε στην πρώτη κάρτα μας να δούμε τις βασικές αγορές που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη της Ιταλίας παίζεται στο 1,70, η ισοπαλία στο 3,10 και η νίκη της Σουηδίας στο 4,50. Το under βρίσκεται στο 1,45, ενώ το over στο 2,15. Η Ιταλία ήταν εξαιρετική απέναντι στο Βέλγιο στην πρεμιέρα. Κυρίως έκανε τη διαφορά με την καλή αμυντική της λειτουργία, ενώ κυκλοφόρησε ορθά την μπάλα στο δικό της μισό, χτυπώντας εξαιρετικά στις αντιπιθέσεις. Βέβαια, απόψε θα κληθεί να κάνει εκείνη παιχνίδι απέναντι σε μια Σουηδία, η οποία ήταν πολύ μέτρια στην πρεμιέρα της με την Ιρλανδία, και αν θέλει να προχωρήσει στο θεσμό, θα πρέπει να ανεβάσει άμεσα την απόδοσή της. Στην παράδοση μεταξύ των δύο κυριαρχεί η Ιταλία με 10 νίκες έναντι 6 της Σουηδίας, ενώ 6 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Περιμένουμε ένα κλειστό παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Το under 1,5 του 2,55 είναι η βασική επιλογή μας, καθώς θεωρούμε το 1,75 το 1,70 του άσου χαμηλό με βάση τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν για την Ιταλία. Στο Ζωφουράγκι Σάρ του Σεντετιέν, η Τσεχία αντιμετωπίζει την Κροατία σε αναμέτρηση για τον τέταρτο όμιλο. Η νίκη της Τσεχίας παίζεται στο 4,30, η ισοπαλία στο 3,20 και η νίκη της Κροατίας στο 1,70. Το under τιμάται στο 1,60, ενώ το over στο 1,90. Η Τσεχία αμήνθηκε μαζικά στην πρεμιέρα της απέναντι στην Ισπανία, ωστόσο δέχτηκε προς το φινάλε το τέρμα της ήττας από τον Τζεράρ Πικέ. Μέσω επιθετικά δεν δημιούργησε πολλούς κινδύνους, ενώ προς το τέλος του παιχνιδιού οι παλιοσυρές κουράστηκαν και δεν μπορούσαν να κρατήσουν καθόλου την μπάλα. Γενικότερα το πρόσημο για το σύνολο του Παβέλ Βουρμπά ήταν αρνητικό σε αντίθεση με αυτό της Κροατίας. Η ομάδα του Άντε Τσάτσιτς έπαιξε εξαιρετικά απέναντι στην Τουρκία, πήρε τη νίκη με 1-0, ενώ είχε και ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, ενώ ταυτόχρονα παίκτηκε προβάδισμα πρόκρισης. Δεν πιστεύουμε ότι η Τσεχία μπορεί να πετύχει κάτι καλό στη διοργάνωση, σε αντίθεση με την Κροατία που έχει θέσει ψηλά τον πύχη των προσδοκιών και είναι σε θέση να διακριθεί. Θα πάμε ανεπιφύλακτα στη νίκη της, με το διπλό να παίζεται στο 1,70. Η αγωνιστική μέρα ολοκληρώνεται στη Νίκαια, εκεί όπου η Ισπανία αντιμετωπίζει την Τουρκία. Ξεκάθαρο φαβορεί η Ισπανία, η νίκη της παίζεται στο 1,30, η ισοπαλία βρίσκεται στο 4,15, ενώ η νίκη της Τουρκίας στο 8,25. Το under τιμάται στο 1,75, ενώ το over στο 1,75. Η Τουρκία δεν ικανοποίησε στην πρεμιέρα απέναντι στην Κροατία, ιτήθηκε δίκαια, ωστόσο στη γείτονα χώρα δεν επέλεξαν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή την ήττα, καθώς πιστεύουν ότι στις 2 εναπομείνες αγωνιστικές η ομάδα μπορεί να κάνει την διαφορά, να πάρει τους βαθμούς και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα νοκάουτ. Η Ισπανία δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα της Τσεχίας, ωστόσο με μια κεφαλιά του Ζεράρ Πικέ λίγο πριν το τέλος κατάφερε να πάρει την νίκη. Η Ισπανία λογικά θα κάνει το 2-2, αφού απόψε θα βρει απέναντί της μια ομάδα που δεν έχει μάθει να παίζει μαζική άμυνα. Θα πάμε στη λογική του άσου με handicap 1 γκολ στην Τουρκία, ενδεχόμενο που τιμάται στο 1,55. Ολοκληρώσαμε με τις αναλύσεις μας. Πριν περάσουμε στο φινάλε της εκπομπής, πάμε να δούμε συγκεντρωτικά τις επιλογές μας. Απόψε πάμε στοίχημα με το under 1,5 στο 2,55 στην αναμέτρηση της Ιταλίας με την Σουηδία. Επιλέγουμε το διπλό στην αναμέτρηση της Τσεχίας με την Κροατία σε απόδοση 1,70. Ενώ στο βραδινό Ισπανία-Τουρκία δίνουμε ένα goal handicap στους Τούρκους και επιλέγουμε τον Άσο, ο οποίος τιμάται στο 1,95.
Κάπου εδώ, ακόμα ένα γυροστοίχημα από τον gazeta.gr έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.